φτάσουμε στον αντικαπνιστικό νόμο τώρα, καθώς όπως φαίνεται οι έλεγχοι που γίνονται, τα πρόστιμα που επιβάλλονται αλλά και οι καταγγελίες στο 1142 αποδίδουν καρπούς. Και όσο και αν ακούγεται απίστευτο, η απαγόρευση οδηγεί σε έξωση τους καπνιστές ακόμα και από τα μπουζούκια. Ενώ οι ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων αντιδρούν και κάνουν λόγο για οικονομική ζημιά και βέβαια ζητούν εξαιρέσεις. Μεσάνυχτα Παρασκευής. Το νυχτερινό κέντρο έχει σχεδόν αδειάσει παρά το γεγονός ότι το πρόγραμμα βρίσκεται στο αποκορύφωμα. Οι θαμώνες έχουν μετακομίσει στο πεζοδρόμιο. Και όχι γιατί δεν τους άρεσε το πρόγραμμα, αλλά γιατί τους απαγόρευσαν το τσιγάρο. Απλά καπνίζουμε έξω. Δεν ξέρω, μένουν φάνηκε πολύ περίεργο αλήθεια είναι. Τώρα βγαίνεις έξω, χάνεις τη μουσική, χάνεις τα πάντα, ξέρεις. Ο αντικαπνιστικός νόμος έχει εφαρμοστεί στο ακέραιο και αυτό αποτυπώνεται ακριβώς από πίσω μου. Δεκάδες θαμώνες από το νυχτερινό κέντρο έχουν βγει στην είσοδο για να καπνίσουν. Σίγουρα, τέσσερις φορές αυγό, αλλά εντάξει, μετά, ενώ θα καθόμουν παραπάνω, μπορεί να μην κάτσω τόση ώρα όσο θα καθόμουν κανονικά. Αδικαιολόγητος. Διασκεδάζουμε, τσιγάρο θέλουμε. Δεν κάνουμε κάτι παράνομο. Ακόμα και στα μπουζούκια επιβάλλεται να συμμορφωθούν με το νέο νόμο, με τους πελάτες να μπαινοβγαίνουν μέσα για να διασκεδάσουν και έξω για να καπνίσουν, αφού δεν λείπουν και οι παρατηρήσεις. Οι θεριακλείδες είναι ώρα να προσαρμόσουν τα γούστα τους. Ναι, και εμάς μας κάνανε παρατήρηση. Τι να κάνουμε, ακόμα και το προσωπικό βγαίνει έξω και καπνίζει. Τώρα έκανα παρατήρηση απλά διακριτικά του παραβγεί έξω να καπνίσει το τσιγάρο του αυτό. Στο μεταξύ, τα ειδικά κλιμάκια διενεργούν συχνούς ελέγχους αφορίζοντας καπνιστές και καταστηματάρχες με τα πρόστιμα να πέφτουν του μάνι. Οι επιχειρηματίες όμως δυσανασχετούν με το νέο νόμο, βλέποντας τους τζίρους να μειώνονται μετά την εφαρμογή του. Είναι απαράδεκτος ο νόμος. Μπορεί να γίνει μεγάλη ζημιά σε όλα τα καταστήματα, εφόσον υπάρχει εξαερισμός. Και μας υποχρεώνει το υγειονομικό να έχουμε εξαερισμό. Για ποιο λόγο δεν μπαίνει στο νόμο αυτό το πράγμα. Συγχρόνως όμως αυξάνονται και οι αναφορές πολιτών για παραβάσεις του αντικαπνιστικού νόμου στην τηλεφωνική γραμμή 1142 του Υπουργείου Υγείας.